μάλλον δεν θέλουν να το καταλάβουν. Ξέρουμε όλοι ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια η κρίση έχει μπει και μέσα στο ποδόσφαιρο. Δεν γινόταν να μην μπει. Καθένας πρέπει να σκέφτεται το ποδόσφαιρο ακριβώς έτσι όπως είναι. Και για την αγωνιστικότητά του και για τα χρήματα που είναι να πάρει από το σύλλογο. Πρέπει να τα θυμάται τα χρήματα που παίρνει από το σύλλογο. Οι σκέψεις του πρέπει να είναι ξεκάθαρες. Πρέπει, όπως είπα και πριν, να υπάρχει το ομαδικό πνεύμα και μετά η προσωπική επιτυχία θα είναι δεδομένη σίγουρα. Ξέρω όμως ότι υπάρχει διάθεση
ζητήσει από όλους για μια σωστή δουλειά. Για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε και το γήπεδο, σε εισαγωγικά να εκμεταλλευτούμε και να κάνουμε, αν θέλεις, και ένα δώρο στον εαυτό μας, ότι θα είμαστε εμείς αυτοί που θα κάνουμε το ένα σκαλάκι παραπάνω προς την επιτυχία. Η έδρα στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής θεωρείς ότι αποτελεί ισχυρότερο παράγοντα από ότι ενδεχομένως στο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής. Το λέω αυτό γιατί είδαμε ένα παθρακικό πέρυσι, ο οποίος στηρίχθηκε κατά εξοχήν στην έδρα του για να κάνει πορεία πρωταθλητισμού. Αντίστοιχα, αν δεν κάνω λάθος, και εσείς εκείνη τη χρονιά με την Κέρκυρα είχαν πάει ένα ισχυρή έδρα. Ναι. Συμφωνώ με αυτό που λες, αλλά δεν μπορώ να συγκρίνω την έδρα που έχει η ΑΕΛ με οποιαδήποτε ομάδα, εάν μπορώ να ξεχάσω μία-δύο. Είναι δηλαδή από τις 2-3 ομάδες στη Β' που πρέπει 100% να εκμεταλλευτεί την έδρα της με τον κόσμο τον οποίο το χρειαζόμαστε. Σε κάθε παιχνίδι εντός έδρας θα μπορούσα να ζητήσω ότι θα το χρειαζόμασταν περισσότερο σε ενδεχόμενες κακές στιγμές και σε καλές βέβαια, αλλά παρόλα αυτά, εάν μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε την έδρα μας με όλο αυτόν τον κόσμο φιλάθλο που μπορεί να δημιουργήσει εκπληκτική ατμόσφαιρα, σίγουρα μας δίνει και ένα κίνητρο παραπάνω για να μπορέσουμε να βγάλουμε τις δυνατότητες μας στο επακρό. Εσείς σε ατομικό επίπεδο σε τι κατάσταση βρίσκεται, δηλαδή βρίσκεσαι αγωνιστικά, πότε θα είσαι έτοιμος να παρουσιαστείς ξανά με τη φανέλα της έλευσης γήπεδο? Κάνω εντατικές προπονήσεις αυτή τη στιγμή. Κάνω προσωπικά προγράμματα με το γυμναστή. Αυτός θα κρίνει πότε θα είμαι έτοιμος. Χρειάζεται ακόμα λίγο δουλίτσα, απλά και εγώ πρέπει να κάνω λίγο υπομονή, γιατί έχω και εγώ την ανάγκη, έχω την διάθεση και να μπω και φιλικό να παίξω και να μπω γρήγορα στην ομάδα. Απλά πρέπει να περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή, γιατί προτιμότερο είναι να καθυστερήσουμε μια εβδομάδα παρά να μας πάει πίσω ένα μήνα. Συνολικά τώρα την κατάσταση του ελληνικού ποδοσφαίρου που μπορείς να δουλέψεις, επειδή έχεις την εμπειρία και των δύο πρωταθλημάτων των μεγάλων, και είμαστε και
μια Super League. Στην προκειμένη περίπτωση με προσωρινά δελτία, με προσωρινές αντιδοτήσεις, πού πιστεύεις ότι θα οδηγηθεί αυτό το πράγμα? Πραγματικά δεν ξέρω πού θα οδηγηθεί. Παρόλα αυτά όμως, περισσότεροι ποδοσφαιριστές βλέπουν με λύπη το τι γίνεται. Σίγουρα έχουμε μερίδιο ευθύνης και εμείς, αλλά πιστεύω ότι το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης ανήκει σε άλλους. Αλλά παρόλα αυτά είχαμε
αποδειχθεί ότι ερχόμενοι αυτοί εδώ με τις συνθήκες που θα βρουν δεν θα μπορούν να αποδώσουν καλό ποδόσφαιρο και είχαμε πει σε αυτή τη διαδικασία ότι εμείς εάν βάλουμε τους εαυτούς μας να βγάλουμε στο γήπεδο το 60% των δυνατοτήτων μας θα κάνουμε ένα απόγευμα ευχάριστο και θα πανηγυρίζουμε ό,τι και να γίνει, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο στο τέλος μέσα θα περάσουν. Παρόλα αυτά όμως η αντίπαλη ήταν πάρα πολύ καλή και αγωνιστικά, ήταν και τακτικά πάρα πολύ καλή. Δεχτήκαμε γκολ, αν θυμάμαι καλά, δεύτερη, στο 1-1. 1-1. Προηγηθήκαμε γκολ και σοφάρισαν αποστημένη φάση στο δεύτερο. Ναι, και δεν είχαμε και τα περιθώρια να αντιδράσουμε ενώ πολύ χρόνο. Και έτσι νομίζω ότι χάθηκε μια πολύ καλή ευκαιρία. Και ενδεχομένως και το απρόσμενο 2-0 εκεί μέσα. Γκολ στο τελευταίο λεπτό, δεύτερο γκολ. Πραγματικά. Θεωρείς ότι πρέπει να γίνει κατά την άποψή σου, είναι θέμα εικόνας της ομάδας ή αποτελεσμάτων το να ξαναφέρει τον κόσμο κοντά της, να τον ξαναφέρει φανατικά κοντά της η ομάδα. Γιατί είναι αλήθεια ότι από τότε και μετά υπάρχει μια αποστασιοποίηση σιγά σιγά στις σχέσεις, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα του κόσμου αυτήν την ομάδα. Το κακό είναι ότι και πάλι δεν θα μπορέσουν να σου απαντήσω 100% λόγω της αποστασίας μου των 3 ετών εδώ. Ξέρω ότι είναι αζώσανα και παρακολουθούσα πάντως την πορεία. Σίγουρα. Εμένα δική μου γνώμη είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια κοινή πορεία από το ποδοσφαιρικό τμήμα, το προπονητικό τμήμα, το διοικητικό τμήμα με τους φιλάθλους, ώστε να υπάρχει ένα υγιές περιβάλλον, να κάνουμε μια κοινή πορεία, να προσπαθεί κατά τη διάρκεια της σεζόν ο ένας να βοηθάει τον άλλον με τον δικό του τρόπο, όπως μπορεί ο καθένας. Εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε μέσα στο γήπεδο δίνοντας χαρά στον κόσμο, καθένας από το δικό του πόστο να προσπαθεί να βοηθάει τους υπολείπους, όπως είπα και πριν ότι πρέπει να είναι ένα ομαδοποιημένο σύνολο για να μπορέσεις να κάνεις καλά πράγματα. Αυτό είναι πάντα το ζητούμενο στο ποδόσφαιρο, αλλά αυτό που καταλαβαίνω από την απάντησή σου είναι ότι εδώ στη δεδομένη στιγμή υπάρχουν κάποιοι λόγοι παραπάνω για να επιτευχθεί αυτό. Ναι, γιατί μιλάμε για την ΑΕΛ, μιλάμε
με βαριά φανέλα, με ένα σήμα που θα το δείξει κάποιον τυχαίο έξω και θα ξέρει ποια είναι της ομάδας είναι.